Καλησπέρα και από μένα. Πρόταση διεκδίκησης και αγώνα για τα ζητήματα των μισθών, των όρων διαβίωσης και εργασίας των εκπαιδευτικών. Απευθύνουμε σε κάθε συνάδελφο και συναδέλφισσα, μόνιμο, νεοδιόριστο και αναπληρωτή, κάλεσμα αγώνα και κοινής δράσης ενάντια στην πολιτική της ανέχειας, της ακρίβειας και της καθημερινής ανασφάλειας. Τώρα είναι η ώρα να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας, μέσα από τα σωματεία μας, τους συλλόγους και τις ΕΛΜΕ, χωρίς καμιά καθυστέρηση και αναμονή. Βγαίνουμε μπροστά. Δεν πάει άλλο με τους πετσοκομμένους, παγωμένους για 12 χρόνια και εξαφλειωμένους μισθούς των εκπαιδευτικών. Δεν αντέχουμε άλλο ο μισθός μας να εξανεμίζεται πολύ πριν τελειώσει ο μήνας. Να μην μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στα καθημερινά μας έξοδα εξαιτίας της ακρίβειας. Να δυσκολευόμαστε να μετακινηθούμε από και προς το σχολείο. Να αναγκαζόμαστε να πληρώνουμε 350 έως 500 ευρώ για σπίτια αποθήκες. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, αναγκαζόμαστε να καταβάλουμε τεράστια ποσά ως δίδακτρα για τα περιβόητα προσόντα. Ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε βάλει από την τσέπη μας χρήματα για βασικά εργαλεία στην τάξη, λόγω των ελλείψεων σε μέσα και υποδομές, ώστε να ανταποκριθούμε στο παιδαγωγικό μας έργο απέναντι στους μαθητές μας. Λέμε ένα μεγάλο φτάνει πια. Δεν μπορούμε να ματώνουμε άλλο για να προσφέρουμε στο αντικείμενο που σπουδάσαμε και που τόσο πολύ αγαπάμε. Οι εκπαιδευτικοί, για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στον παιδαγωγικό μας ρόλο, πρέπει πρώτα και κύρια να μπορούμε να ζούμε σαν άνθρωποι. Να μην χρειάζεται να καταφεύγουμε σε δεύτερη και τρίτη δουλειά για να τα φέρουμε βόλτα. Γι' αυτό απαιτούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια από τον μισθό μας. 12 χρόνια τώρα ματώσαμε από τις περικοπές που μας επέβαλαν εν αλλάξ και όλες μαζί οι κυβερνήσεις. Έχουμε χάσει πάνω από 6 μισθούς στις συνολικές ετήσιες απολαβές μας τα τελευταία 12 χρόνια. Ένας νεοδιόριστος χωρίς τέκνα που δουλεύει για πρώτη φορά στην εκπαίδευση αμείβεται με 737 ευρώ, όταν το 2009 λάμβανε 1.180 ευρώ. Πιο λίγο και από τον βασικό μισθό στον ιδιωτικό τομέα. Υπενθυμίζουμε ότι με τους μνημονιακούς νόμους και τις εφαρμοστικές εγκυκλίους που ψήφισαν οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟ και του ΣΥΡΙΖΑ, χάσαμε σταδιακά τα παρακάτω. Επίδομα γάμου 35 ευρώ. Πλέον δίνεται ως μοναδικό επίδομα αυτών των παιδιών, οπότε ένας έγκαμος εκπαιδευτικός χωρίς παιδιά δεν λαμβάνει απολύτως τίποτα. Εξοδιδακτικής απασχόλησης 355 ευρώ. Επίδομα διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου 75 και 45 ευρώ αντίστοιχα, που αντικαταστάθηκαν από την άνοδο στα μισθολογικά κλιμάκια για τους κατόχους των παραπάνω τίτλων. Επίδομα απόδοσης 100 ευρώ. Διδακτικής προετοιμασίας 105 ευρώ. Αν συνυπολογίσουμε την κατάργηση δώρων, Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδομάτων αδείας, δηλαδή 13ου και 14ου μισθού, η συνολική ετήσια μείωση για τον νεοδιόριστο προσεγγίζει τις 7.000 ευρώ, ήτι πάνω από 42%. Αν προσθέσουμε και το πάγωμα του μισθολογικού κλιμακίου του 2016-2017, η μείωση προσεγγίζει το 45%. Στον ήδη πετσοκομμένο μισθό ήρθαν να προσθεθούν και μια σειρά εισφορές φορολογιστίας, όπως αλληλεγγύης, φυσικών προσώπων και άλλα. Με όλα αυτά τα επιδόματα, μετά την αφαίρεση φόρου και κρατήσεων, ο καθαρός μισθός ενός εκπαιδευτικού με 15 χρόνια υπηρεσίας, χωρίς παιδιά, ανερχόταν στα 1.347 ευρώ περίπου. Η σύγκριση με τα 1.929 ευρώ που σήμερα λαμβάνει δεν χρειάζεται σχολιασμό. Αν σε αυτές τις μειώσεις προσθέσουμε το νέο φόρο του ένφια, την αύξηση του ΦΠΑ, ακόμα και σε βασικά είδη διατροφής και κατά τους τελευταίους μήνες την εκρηκτική κυριολεκτικά αύξηση των τιμών σε καύσιμα, ηλεκτρικό ρεύμα, ενίκεια και βασικά είδη διαβίωσης, ο πληθωρισμός τρέχει επίσημα με 11% και ανεπίσημα με 16%, καταλαβαίνουμε ότι επί της ουσίας η αγοραστική δύναμη του μέσου εργαζόμενου γενικά, του εκπαιδευτικού ειδικά, έχει μειωθεί πολύ πάνω από το 50% και ίσως άνω του 60% σε σχέση με την περίοδο του 2009-2010. Το δε φτάνει ο μισθός ούτε για τις τρεις πρώτες εβδομάδες δεν είναι πλέον σχήμα λόγου. Ίσως μάλιστα να είναι και μια μάλλον μετριοπαθής διαπίστωση. Δεν προσαρμοζόμαστε, δεν συμβιβαζόμαστε, αγωνιζόμαστε για να νικήσουμε. Όχι στην κοροϊδία των κάθε λογής πας και vouchers. Διεκδικούμε αξιοπρεπή ζωή με δικαιώματα. Δεν είμαστε επέτες. Κανείς δεν μπορεί να μας εμπέζει.
Η προσπάθεια του Πρωθυπουργού να βαφτίσει το κρέας ψάρι, παρουσιάζοντας σαν σημαντική αύξηση την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης φυσικών προσώπων και την κατάργηση της ειδικής εισφοράς υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων, μόνο ως πρόκληση μπορεί να χαρακτηριστεί. Τα ματωμένα πλεονάσματα στον προϋπολογισμό, για τα οποία πανηγυρίζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πάνε στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους της ενέργειας και οι τσέπες μας αδειάζουν όλο και περισσότερο. Μόνο σε 1 δισεκατομμύριο ευρώ ανέρχεται η επιδότηση των επιχειρηματικών ομίλων στην ενέργεια κάθε μήνα. Η οικονομία τρέχει με ρυθμούς ανάπτυξης πάνω από 7%. Δεκάδες δισεκατομμύρια κερδίζουν οι μεγάλες επιχειρήσεις σε σημαντικούς κλάδους όπως την ενέργεια, τον τουρισμό, το εμπόριο, την υγεία. Δεκάδες δις από το Ταμείο Ανάκαμψης πηγαίνουν για επενδύσεις και ενισχύσεις μεγάλων επιχειρήσεων. Την ίδια ώρα, οι αυξήσεις στους μισθούς, η κάλυψη όλων των κενών από την αρχή της σχολικής χρονιάς, η μείωση του αριθμού των μαθητών στην τάξη, η μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών που εργάζονται τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση, η επαρκής κρατική χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών, η ενίσχυση των μονάδων υγείας, η κατάργηση όλων των άδικων φόρων αντιμετωπίζονται ως κόστος που δεν χωράει στους δημοσιονομικούς τους περιορισμούς. Οι εργαζόμενοι αναγκαζόμαστε να κόβουμε και από αυτά που δεν έχουμε. Δεν θα μείνουμε θεατές στην εξαφλίωσή μας. Δεν θα προσαρμόσουμε τη ζωή μας στη βαρβαρότητα, όπως μας καλούν οι κυβερνητικοί φωστήρες. Δεν μπορεί το 2022 να παρακαλάμε να μην κάνει κρύο στα σπίτια μας και στα σχολιά μας. Δεν περιμένουμε όμως και σωτήρες, εναλλαγή κυβερνήσεων και ξαναζεσταμένες σούπες με παλιά και χρεοκοπημένα υλικά. Παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Οργανώνουμε σε κάθε σωματείο, σε κάθε δήμο, σε κάθε σχολείο τον αγώνα μας για τις δικές μας ανάγκες. Με πρώτο μεγάλο σταθμό, τη Γενική Πανεργατική Απεργία στις 9 του Νοέμβρη, ξεκινάμε αγώνα ζωής και επιβίωσης, αγώνα αξιοπρέπειας για να μπορούμε να ζούμε και να διδάσκουμε σαν άνθρωποι. Κλιμακώνουμε αυτόν τον αγώνα με όλα τα μέσα. Καταθέτουμε για συζήτηση και διεκδίκηση μέσα στον κλάδο, στη Γενική Συνέλευση, σε κάθε συνάδελφο και συναδέλφισσα, το παρακάτω πλαίσιο πάλης και σχέδιο δράσης για το ζήτημα του μισθού. Δεν κάνουμε πίσω από τη διεκδίκηση για πλήρη αποκατάσταση όλων των μισθολογικών απολειών που είχαμε τα τελευταία 12 χρόνια. Τίποτα δεν είναι για τους εργαζόμενους περασμένο και ξεχασμένο. Ταυτόχρονα απαιτούμε εδώ και τώρα, προκειμένου να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα τον χειμώνα που έρχεται, αύξηση μισθού κατά 20% στο εισαγωγικό κλιμάκιο, δηλαδή 950 ευρώ καθαρά και αντίστοιχο σε όλα τα υπόλοιπα. Άμεση απόδοση του κλεμμένου μισθολογικού κλιμακίου της διετίας 16-17 σε όλους τους εκπαιδευτικούς. Κατάργηση του συνόλου των έκτακτων εισφορών που επιβαρύνουν τον μηνιαίο μισθό. Άμεση καταβολή 13ου και 14ου μισθού με αφετηρία το Δεκέμβριο του 2022. Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ με προσάυξηση 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Κατάργηση των νόμων Βρούτση Αχτσιόγλου που καταργούν τον καθορισμό του κατώτερου μισθού μέσα από τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Για το ζήτημα της καθημερινής μας διαβίωσης. Κατάργηση των φόρων σε ρεύμα και φυσικό αέριο στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Μείωση τιμών του πλαφών στα βασικά είδη, στην ενέργεια, στα καύσιμα. Δωρεάν μετακίνηση στην περιοχή πρόσληψης και 50% έκπτωση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς για όλο το έτος. Αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων διαμερισμάτων, δωματίων, εστιών και ξενοδοχείων για τη δωρεάν στέγαση αναπληρωτών και νεοδιόριστων με ευθύνη της κυβέρνησης των Δήμων και των Περιφερειών. Επιδότηση ενοικίου στα 300 ευρώ το μήνα για όσους εκπαιδευτικούς αναγκάζονται να πληρώνουν ενοίκιο. Δωρεάν σίτηση για τους εκπαιδευτικούς σε στρατιωτικές και φοιτητικές λέσχες. Δημιουργία λεσχών σίτησης σε περιοχές με μεγάλη συγκέντρωση εκπαιδευτικών. Αύξηση του ποσού της χιλιομετρικής αποζημίωσης για ανάγκες της υπηρεσίας από τα 15 λεπτά ανά χιλιόμετρο στα 35 λεπτά ανά χιλιόμετρο. Διεύρυνση των κατηγοριών που δικαιούνται αποζημίωση, ώστε να καλύπτονται όλοι οι συνάδελφοι που μετακινούνται σε μεγάλες αποστάσεις. Οικονομική ενίσχυση 1.000 ευρώ για όσους εκπαιδευτικούς μετατίθενται από ΠΙΣΠΕ και ΠΙΣΔΕ, σε ΠΙΣΠΕ και ΠΙΣΔΕ αντίστοιχα,
και για τους νεοδιόριστους συναδέλφους, για την κάλυψη των πρώτων εξόδων με την κατάσταση. Επαναφορά της δυνατότητας λήψης άτοκων δανείων από την υπηρεσία. Μετοχικό ταμείο, ταμείο πρόνοιας δημοσίων υπαλλήλων, με εγγύηση του δημοσίου και σταθερή αποπληρωμή μέσω της μισοδοσίας. Άνοιγμα της δυνατότητας για άτοκα στεγαστικά δάνεια μέσω του Ταμείου Παρακαταθήκων και Δανείων για όλους τους εκπαιδευτικούς. Για την κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωμάτων. Μόνιμοι διορισμοί με βάση τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων, μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών που εργάζονται τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση. Κατάργηση του θεσμού των τρίμηνων συμβάσεων και των αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου. Αυτόματη μετατροπή όλων των συμβάσεων σε πλήρους ωραρίου. Εξίσωση δικαιωμάτων μονίμων και αναπληρωτών σε όλα τα επίπεδα. Άμεση θεσμοθέτηση 9 μήνες άδειας ανατροφής για όλους τους αναπληρωτές μας. Αναπληρώτριές μας. Υπηρέτηση για ένα έτος της οργανικής για τους νεοδιόριστους. Δικαίωμα απόσπασης από την πρώτη χρονιά, από τον πρώτο χρόνο. Κατοχύρωση του δικαιώματος συνυπηρέτησης στον ίδιο νομό για όλα τα ζευγάρια εκπαιδευτικών. Δωρεάν πρόσβαση στους παιδικούς σταθμούς για όλα τα παιδιά των συναδέλφων. Κατάργηση των διατάξεων για συμπλήρωση ωραρίου σε ως 5 σχολεία. Συμπλήρωση ωραρίου το ανώτερο σε 2 σχολεία. Κατάργηση των υποχρεωτικών αναθέσεων υπερωριών με ευθύνη του διευθυντή. Εξίσωση του ωραρίου των ολιγοθέσεων δημοτικών σχολείων και των υπηαγωγείων με αυτό των εκπαιδευτικών. Επαναφορά του ωραρίου των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας στις διατάξεις πρώτης μείωσης του 2015, σε εξίσωση και εξίσωση ωραρίου ανάμεσα σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Επαναφορά του υπεύθυνου δασκάλου στο λοήμερο. Επαναφορά της διαδικασίας ετήσιας επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε συνεργασία με τα ανώτατα εκπαιδευτικά ευρήματα και με ετήσια εκπαιδευτική άδεια από την υπηρεσία, με απαλλαγή από τα διδακτικά μας καθήκοντα. Με βάση όλα τα παραπάνω, αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία για την οργάνωση και κλιμάκωση του αγώνα για τη συσπήρωση και την ενωμένη αποφασιστική απάντηση του κλάδου. Στις 9 του Νοέμβρη απεργούμε. Κανένα σχολείο να μην ανοίξει.